την οποία μόνιμα πλέον εντάσσουμε στο ετήσιο πολιτιστικό μας πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που, όπως θα γνωρίζετε, έχει συνεχόμενες και εναλλασσόμενες πολιτιστικές δράσεις και προτάσεις. Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, γιατί γίνεται η έναρξη και η επικοινωνία αυτού του γεγονότος από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, και η χαρά μου είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη μοναδική δράση, η οποία θα συνδέσει την κατάνοιξη, το θρησκευτικό συνέστημα με την πρόσκληση και προσέλκυση επισκεπτών από όλη την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια, σε έναν θεσμό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνδέει την ιστορία με την θρησκεία μας και με αυτό που αποκαλούμε βυζαντινό πολιτισμό. Δεν θα μπορούσα όμως να μην πω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά, διότι σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει σχεδόν με απόλυτο βαθμό η Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, ο νέος μας δεσπότης, ο οποίος δείχνει πολλαπλώς και σε καθημερινό επίπεδο το πώς προσεγγίζουμε το συνέστημα το θρησκευτικό σε αυτή τη δύσκολη εποχή που απαιτεί πολλούς τρόπους, πολλές καινοτομίες και όλα αυτά τα οποία θα φέρουν τους πιστούς ξανά κοντά στις εκκλησίες μας. Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει καθημερινά και μέσα από μικρά και τα μεγάλα θράσματα της πολυκύμαντης ιστορίας ότι μπορεί να αγκαλιάζει το παρελθόν της και να το μετουσιώνει σε ένα δημιουργικό παρόν. Άρα αυτή η ουσιαστική προσπάθεια με δημιουργικούς φορείς της πόλης αλλά και την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως αποτελεί αυτή η πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον Αντιδήμαρχο τον κύριο Γάκη και τα στελέχη της υπηρεσίας.